Χαμαμελής Βιρτζίνικα. Βασικά χαρακτηριστικά, παθητική φλεβική αιμορραγία από κάθε μέλος με σημαντικό άλγος και αίσθηση μολοπισμού στα πάσχοντα μέρη. Διαρροή πολύ σκοτεινού πυγμένου φλεγμικού αίματος από κάθε μέρος όπως έντερα, κύστη, πνεύμονες, μήτρα ή μύτη. Και εσύ φλεβίτης αιμορροίδες με χαρακτηριστικό άλγος με αίσθηση μολοπισμού. Η χαμαμελής έχει ειδική σχέση με τις φλέβες. Έτσι, το σαφητό βάμα χρησιμοποιείται πάρα πολύ για να τονώνει το φλεβικό τείχωμα των, το τείχωμα των φλεβών. Χειρότερα από ζεστό υγρό αέρα. Λοιπόν, και στην ομοπαθική χρησιμοποιείται για απαθής των φλεβών. Έτσι. Ναι, θα μπορούσε, ας πούμε, να κάτι που έχει σχέση με φλεβικό σύστημα. Έτσι. Αιμορροίδες, ναι, μπορεί να βοηθήσει σε μια οξία φάση. Σε σχέση με τη συμπτώματα. Κοίταξε, άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Πολλές φορές υπάρχουν φάρμακα τα οποία έχουν παραπλήσιες, κατά κάποιο τρόπο, ενδείξεις σε όργανα. Διπέρα είναι ένα ζωικό φάρμακο, έτσι. Άλλη προσωπικότητα ασθενούς ο ένας, άλλη προσωπικότητα ο άλλος. Του άτομου χαμαμελής. Δεν έχουν γίνει μελέτες ώστε να ξέρουμε κάποια. Πάντως όλα τα άτομα τα οποία χρειάζονται φυτικό φάρμακο και χαμαμελής είναι ένα φυτό, διακρίνονται από αυξημένη υπερευαισθησία. Είναι άτομα υπερευαίσθητα κατά κάποιο τρόπο. Τους επηρεάζουν πάρα πολύ πράγματα του περιβάλλοντος, ό,τι συμβαίνουν και εντυπώνονται βαθιά μέσα τους. Τα φίδια, επειδή ανήκουν στο ζωικό βασίλειο, έχουν έντονο ανταγωνισμό. Είναι άτομα ανταγωνιστικά που κατά κάποιο τρόπο παλεύουν για επιβίωση. Όλο το ζωικό βασίλειο τι κάνει, παλεύει για την επιβίωσή του. Άρα λοιπόν και τα χαρακτηριστικά των φαρμάκων που, των ομοιοπαθητικών έχουν σχέση με αυτή την πάλη για επιβίωση και τον ανταγωνισμό που αναπτύξουμε πολλές φορές στη ζωή μας.